Κατακαίει την Κασάνδρα αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Μόλα Καλύβα και πηγαίνει προς το Κασανδρινό, όπως μας είπε πριν από λίγο και αντιδήμαρχος της περιοχής. Μέχρι να έχουμε την επόμενη ενημέρωση για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή της Τούζλας, να σου πω λίγο για αυτό το θέμα που προέκυψε πάλι με τη μικρή Νεφέλη, που φαντάζομαι ότι και εσύ όπως και εγώ δέχθηκα εκατοντάδες μηνύματα ζητώντας μου να το κοινοποιήσω, να μαζευτούν χρήματα για αυτό το 10χρονο κορίτσι που έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο εξωτερικό προκειμένου να αντιμετωπίσει μια σπάνια ασθένεια. Μάλιστα, για να ενισχυθεί η πραγματικότητα της ανάγκης, έβγαλε ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είχαμε προγραμματίσει, καταρχήν σας ευχαριστούμε θερμά, είχαμε προγραμματίσει μια μεγαλύτερη έτσι, συνομιλία να έχουμε, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, η Χαλκιδική για ακόμη μια φορά ας πάνε καλά τα πράγματα, γιατί οι περιουσίες και το περιβάλλον πρέπει να προστατευτούν. Στην Κασάνδρα προφανώς. Και παντού, το φυσικό περιβάλλον, αυτό μας δίνει ζωή, αυτό λέγαμε λίγο νωρίτερα. Προφανώς, απλώς επειδή εκεί τώρα καίγεται και η εξέλιξη μακάρι να είναι η καλύτερη δυνατή. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι και πραγματικά έχουν σπεύσει όλοι. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της Νεφέλης, κάθε τόσο βλέπουμε για παιδιά που μας ζητάνε αναρτήσεις να συμβάλλουμε κι εμείς, έστω και με ένα ευρώ, προκειμένου να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να υποβληθούν στην κατάλληλη θεραπεία. Καταρχήν να πούμε ότι τα χρήματα για την Νεφέλη μαζεύτηκαν πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα από ό,τι ξέρω ξεπέρασαν και τις προσδοκίες που είχατε, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη, θα έλεγε κανείς, προσπάθεια την οποία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη, τον ευαισθητοποιημένο πολίτη, ήταν συγκινητική, ήταν μεγάλη. Αυτή, εάν θέλετε, η ανταπόκριση ήταν πολύ συγκινητική και δίνει αισιόδοξα μηνύματα αφενός μεν για την Νεφέλη, η οποία το κομμάτι που λέγεται υγεία θα δώσει τη δική της μάχη, αλλά σίγουρα στο πιο εξειδικευμένο κέντρο για την περίπτωσή της, αλλά και προφανώς την αισιοδοξία ότι η κοινωνία έχει σοβαρά αντανακλαστικά, τα οποία όταν χρειάζεται και όταν χρησιμοποιούνται με σοβαρότητα, χωρίς υπερβολές, αλλά και προφανώς όταν πρέπει, τότε είναι εκτιμητέα και προφανώς είναι και αποτελεσματικά. Κύριε Πατούλη, γιατί πρέπει να μαζέψουμε εμείς από την καλή μας διάθεση, από τη φιλανθρωπία μας, χρήματα για να ταξιδέψει ένα παιδί στο εξωτερικό προκειμένου να θεραπευτεί? Θα μπορούσε με την υπογραφή ενός γιατρού δημοσίου νοσοκομείου που να αναγνωρίζει ότι αυτή η θεραπεία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ ως γιατρός δημόσιου νοσοκομείου δεν έχω ούτε την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά αν θέλετε ούτε την εξειδίκευση. Και αυτό το κόστος να μπορούσε να καλυφθεί από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Προφανώς αυτό που λέτε είναι το άριστο και είναι και το αυτονόητο σε άλλες χώρες. Για τη χώρα μας το άριστο. Θα σας έλεγα ότι για τη μικρή Νεφέλη, η οποία είχε υποστεί τις θεραπείες της χημειοθεραπείας, με υπογραφή καθηγητών τεσσάρων μάλιστα γιατρών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, υποδείκνυαν ότι η περίπτωσή της για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με επάρκεια πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό. Προφανώς πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η Ελλάδα έχει ικανότατους, θα έλεγα εγώ μάλιστα, από τους πιο καλούς γιατρούς στον κόσμο, γιατί μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μέσα από την ύπαρξη των γιατρών σε πολλά εθνικά συστήματα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν όπως και εδώ εξειδικευμένα κέντρα ΛΑΑ για άλλες παθήσεις, προφανώς έρχονται εδώ όταν υπάρχει κάτι πιο ιδιαίτερο για να αντιμετωπιστεί περισσότερο αποτελεσματικά. Έτσι λοιπόν, το αυτονόητο που είπατε είναι ότι υπήρχαν υπογραφές από 4 γιατρούς υψηλά, στην υψηλότερη θα έλεγε κανείς βαθμίδα της ιατρικής, καθηγητές Έλληνες,
οι οποίοι δίναν, εάν θέλετε, με υπογραφή τους την εντολή την επιστημονική να μεταβούν στο εξωτερικό σε συγκεκριμένα κέντρα. Εκεί ΕΟΠΗ δεν έκανε αυτό το αυτονόητο που έπρεπε, δηλαδή να πάει και να δώσει το δικαίωμα μέσα από τον ασφαλιστικό φορέα, που είναι, όπως είναι γνωστό, ένας ΕΟΠΗ, να μεταβεί και να δώσει το δημόσιο τα έξοδα που θα χρειαστούν. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχει επιστημονική γνώση, υπάρχει όμως, εάν θέλετε, η αδράνεια της πολιτείας, μπαίνει η κοινωνία, χωρίς να θέλει να αντικαταστήσει προφανώς το κράτος που πρέπει να φτιαχτεί, αλλά μέχρι να φτιαχτεί θα πρέπει να σώσουμε και τις ζωές. Αλίμονο. Θα σας θυμίσω ότι όταν το κράτος τις ευπαθείς ομάδες δεν μπορούσε να τους χορηγήσει το φάρμακο, υπήρχαν πάλι με την κοινωνία, εγώ θα πω για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου μαζεύτηκαν 3,5 εκατομμύρια φάρμακα κάθε Σάββατο στις ενορίες, που μεταλαμπαδεύτηκαν αυτά τα φάρμακα και σε κοινωνικά φαρμακεία, και σώθηκαν αρκετοί συμπολίτες μας μέσα από τη χρόνια πάθηση που είχαν, που δεν μπορούσαν να πάρουν το φάρμακο γιατί δεν Ναι. Έχετε δίκιο, κύριε Πατούλη. Σε αυτό το κομμάτι έχετε δίκιο. Αλλά από εκεί και πέρα, η κάθε περίπτωση του παιδιού είναι μοναδική. Αυτές είναι μετρημένες περιπτώσεις στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το παιδί, όπως και κάθε παιδί, γιατί θα μπορούσε να ήταν το δικό μου παιδί, το δικό σας, να πρέπει εγώ ως γονιός να ζω την αγωνία για το αν το παιδί μου θα σωθεί και την ίδια στιγμή να αναγκάζομαι να γίνομαι σε εισαγωγικά επέτης. Το θεωρώ απαράδεκτο. Θα έπρεπε να ξεκαθαρίσω και πάλι ότι στην Ελλάδα, θυμόσαστε εν διάρκεια περιπτώσει πριν 20, 25, 30 χρόνια, που ακόμα και για τη στεφανιαία νόσο πηγαίναν στο εξωτερικό, πλέον η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει σχεδόν το 95% των περιστατικών σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Πλην όμως υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που ο ασφαλιστικός φορέας, όταν οι ίδιοι γιατροί λένε ότι εδώ δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να δίνει την αυτονόητη λύση για να συνεχίσει, ειδικά ένα νέο παιδί, ένα νέος άνθρωπος, ένα νέο κορίτσι, ένα παιδί, να συνεχίσει να ζει. Και εμείς, εάν θέλετε, γνωρίζοντας ότι αυτή την υποχρέωση μέχρι το κράτος να γίνει όπως πρέπει, τουλάχιστον στο μέγιστο βαθμό, δεν θα πρέπει να διαφορούμε, και επαναλαμβάνω, είμαι συγκινημένος, να πω, είμαι ενθουσιασμένος, είμαι αισιόδοξος από την μεγάλη ανταπόκριση χιλιάδων συμπολιτών μας, με μικρά ποσά, όχι με μεγάλα ποσά λίγων, με μικρά ποσά πολλών, μέσα σε ένα κάλεσμα και σε 2 μέρες η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Κύριε Πατούλη, Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια, γιατί όπως είπα στην εισαγωγή, πολλά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η δική σας ανακοίνωση ήταν καθοριστική για να δείξει ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός και ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς πρέπει καλά, να διακόψουμε. Συγχαρητήρια σε όλους τους χιλιάδες συμπολιτών μας. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στη μικρή Νεφέλη, που είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσει αυτή την άνηση μάχη μαζί με τους γονείς της. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να προσθέσω ότι, περιμένοντας να πάρει η Θεοδόρα το Θανάση στο Μιλωνάο, ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες αυτές τις ειδήσεις που πετάγονται μέσα από το διαδίκτυο και αφορούν τη συγκέντρωση χρημάτων. Ακόμα δεν έχουμε αναπτύξει το μηχανισμό ασφαλείας, το φίλτρο εκείνο το οποίο θα μας επιβεβαιώνει ότι αυτό το περιστατικό είναι αληθινό. Οπότε θα πρέπει, ψάχνοντας, να καταλήγουμε σε φορείς οι οποίοι είναι επίσημοι και στηρίζουν, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος. Λοιπόν, Μαρία, πάμε στο είναι